Αδερφέ, θα φέρει μια προσευχή. Κουράγιο και προηγουμένου, Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα τη περιοχή, κύριε. Είχαμε να πιώσει και αυτή την ώρα, χαρά, κύριε. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν. Κύριε, να πατέρα τα παιδιά μα, κύριε, την ευκαιρία μα, κύριε, η χαρά μα, κύριε. Σήμερα τα ευλογή να πιώσει. Αμήν, Χριστέ μου, χάρη και έλεο. Ευχαριστούμε για όλα, για το έλεο. Ευχαριστούμε για όλα τα δέντια μα που θα βρισκόμαστε μαζί εδώ στην παρουσίαση. Δόξα, Πατέρα. Ναι, Κύριε μου, σε παρακαλούμε. Σε ευχαριστούμε, σε ευλογώ να μας ευλογήσεις, Κύριε, όλο το ποιμιό σου, Κύριε, ιδιαίτερα και τα παιδιά μας, όσο για χάρη του Ιησού Χριστού. Κύριε, μαζί μας και στις υπόλοιπες ώρες, με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Ευαγγελίου. Αμήν. Αμήν. Καθίστε. Απ' αγάπη ο πλαστής Θεός, στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους, δύο έφτεσα τους, ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε σέκοτε, Αγία σε την τελετή και τους δύο μαζί μελλονίκους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού η ζωή τους αφώς να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε ώστε να σε δοξαστεί. Δόξα, δόξα σε σε φεκτήτη, Αγία σε την τελετή και τους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και δυναμών αυτούς και προστατεύω αυτούς ουρανίε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε σε θεπίτη, Αγία σε και τους δύο μαζί νεονύφους αυτούς ευλογήσε Πατέρα. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Ιδέ γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είδε ο Θεός το φως ότι το καλόν και διεχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους και κάλεσε το φως ημέρα, το δε σκότος νύχτα. Και είπε ο Θεός σας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών καθομοίωσιν ημών και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός αυξάνεστε και πληθύναστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός τον παράδεισο εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και δες εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και έλαβεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ δια να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Και είπε Κύριος ο Θεός δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω καμή σε αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής
και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ του, το είναι τώρα, οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, αψευδής και δίδει ερωτήματα σε όλα τα ερωτηματικά που μπορούν να δημιουργηθούν στις καρδιές των ανθρώπων. Έχει απαντήσεις σε όλα. Και ένα σοβαρό ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι ο γάμος. Πώς δημιουργήθηκε ο γάμος? Τι είναι ο γάμος? Μέσα από το Λόγο του Θεού λοιπόν ο γάμος είναι ένα φοβερό μυστήριο. Είναι κάτι που δεν το δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι κάτι που το εθέσπισε ο Θεός. Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα, τον ουρανό, τη γη, τα πάντα εν το ουρανό, μη μιλάει το παιδάκι σας παρακαλώ πολύ, τα πάντα εν το ουρανό και τα πάντα εν τη γη, ο Θεός λοιπόν που δημιούργησε τα πάντα, είναι αυτός που εθέσπισε και το γάμο. Γιατί το τελειότερο, καλύτερο και σημαντικότερο δημιούργημα που φτιάξε ο Θεός δεν είναι ούτε η βασιλεία των ουρανών, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφείμ που γέμισε με αυτά τα στρατεύματα τον ουρανό, αλλά το σημαντικότερο δημιούργημα που φτιάξε ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Γιατί τον έφτιαξε να είναι κατά την εικόνα του, δηλαδή αν θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η εικόνα του Θεού, πώς μοιάζει ο Θεός, θα δούμε τον εαυτό μας. Με πρόβλεψη να φτάσει ο άνθρωπος να γίνει κατά την ομοίωση του Θεού. Καθώς και στο Ευαγγέλιο του Χριστού λέγεται, ο Απόστολος Ιωάννης λέει, δεν εξεύρωμε τι θα είμεθα μετά τη ζωή αυτή, αλλά ένα εξεύρωμε ότι θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν, όμοιοι με τον Θεό, κατά την εικόνα και τη ομοίωση του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο πλάσμα και η τριαδικότητα του Θεού, γιατί ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Η τριαδικότητα του Θεού αντιπροσωπεύεται, εκφράζεται, αποκαλύπτεται με την τριαδικότητα του ανθρώπου που είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είναι ο εξωτερικός άνθρωπος, ο φτυρώμενος που ζει 70 ως 80 χρόνια και ο εσωτερικός άνθρωπος τον οποίο ο Θεός έφτιαξε αφού έπλασε από χώμα τον άνθρωπο, γι' αυτό και φτύρεται, ενεφύσισε εις τον άνθρωπο και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα, δηλαδή είναι καταδικασμένος, θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να υπάρχει αιώνια. Δεν μπορεί να σταματήσει η ύπαρξη του ανθρώπου στους αιώνες των αιώνων. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πού θα υπάρξει στην αιωνιότητα ο άνθρωπος. Αλλά να μην το αναφερθούμε τώρα σε αυτό. Σήμερα θα αναφερθούμε για το μυστήριο του γάμου. Και είναι μυστήριο γιατί δύο άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη ο Μανούσος και η Φωτεινούλα, άγνωστοι άνθρωποι, μας προσκάλεσαν σήμερα να προσευχηθούμε για αυτούς, ο Θεός να τους παντρέψει, καθώς είναι γεγραμμένο εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρίσει. Και όταν λέμε να τους παντρέψει ο Θεός, σημαίνει ένας γάμος ιδιαίτερος. Ένας γάμος που δημιουργεί ο Θεός, μία οικογένεια. Ευλογημένη, χαρούμενη, ευτυχισμένη και καρποφόρα. Και αυτός ο γάμος είναι μόνο αυτός τον οποίον κάνει ο Θεός. Και είναι φοβερό αυτό. Βρίσκει δύο ανθρώπους άγνωστους. Η Φωτεινή ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί την ύπαρξη του Μανούσου. Αλλά και ο Μανούσος ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί
την ύπαρξη της φωτεινής. Και ξαφνικά ο Μανούσος βλέπει τη φωτεινή και ο Θεός ενεργεί στην καρδιά του, όχι σαρκικά, με έρωτα, ενεργεί στην καρδιά του πνευματικά με αγάπη. Και αρχίζει και σκέφτεται ότι αυτή είναι πρώτον την εκτιμάω, τη σέβομαι, γιατί είναι μία πολύ καλή αδελφή. Θα γίνει πολύ καλή φίλη μου και θα μπορεί να γίνει και γυναίκα μου. Και όλα αυτά ο Θεός τα επεξεργάζεται μέσα στην καρδιά του Μανούσου. Αυτά δεν τα ξέρω από πρώτο χέρι, γι' αυτό και σας τα λέω τόσο άνετα. Ταυτόχρονα δε, το ίδιο πράγμα συνέβη και στην καρδιά της Φωτεινής. Και η Φωτεινή τον βλέπει, δεν είναι σαρκική η έλξης, αλλά είναι πνευματική η έλξης. Βλέπει έναν αδελφό απέναντί της, ένα παιδί του Θεού, έναν που προσεύχεται, έναν που δοξάζει το Θεό, έναν που έχει αναγεννηθεί, που έχει βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Έναν άντρα, γιατί δεν είναι παιδί ο Μανούσος, αν και είναι, έναν άντρα βαφτισμένο με πνευμάγιο. Τον σέβεται, τον εκτιμάει. Και άμεσα αρχίζει και σκέπτεται ότι αυτόν θα μπορούσε, αν είναι από το Θεό, να γίνει άντρας μου. Και δύο άγνωστοι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται κοντά ο ένας τον άλλον, όχι για να δημιουργήσουν θεσμό, αλλά για να δημιουργήσουν οικογένεια. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της χριστιανικής οικογένειας. Έρχονται κοντά, αρχίζουν συνομιλούν και ο Θεός που άρχισε το καλό έργο προχωράει να το φτάσει μέχρι το τέλος που είναι σήμερα. Να επιτελέσει το έργο που άρχισε ο Θεός, να το φτάσει μέχρι το τέλος. Και αυτή η εκτίμηση και ο σεβασμός του Μανούσου προς τη Φωτεινή και της Φωτεινής προς τον Μανούσο άρχισε και εκδηλωνότανε πλέον, και πάλι όχι σαρκικά αλλά πνευματικά, σε αγάπη. Άρχισε να αγαπάει ο Μανούσος τη Φωτεινή και η Φωτεινή το Μανούσο. Και έφτασαν σε αυτό που λέγεται απόφαση γάμου. Και έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. Στάθηκαν μπροστά στο Θεό και στην Εκκλησία και είπαν ότι πράγματι, και το είπε ακριβώς έτσι ο Μανούσος, και πάλι το ξέρω από πρώτο χέρι, αυτή την κοπέλα την έχει ετοιμάσει ο Θεός για γυναίκα μου. Και η Φωτεινή όταν τη ρώτησα είπε πράγματι αυτόν τον άνδρα τον έχει ετοιμάσει ο Θεός για μένα, για σύζυγό μου. Και μάλιστα η ετοιμασία αυτή δεν είναι τώρα, προκαταβολής κόσμου έχει προγνωρίσει και προβλέψει ο Θεός τη ζωή του κάθε ανθρώπου, την εκδηλώνει όταν ο άνθρωπος την εξετήσει. Αν ο άνθρωπος ρωτήσει το Θεό, όπως ρώτησε ο Μανούσος, ποια είναι η γυναίκα, Κύριε, που έχεις ετοιμάσει για μένα, και ο Θεός αμέσως ζωγράφησε την εικόνα της Φωτεινής στην καρδιά του και είπε αυτή είναι. Και το ίδιο έκανε και η Φωτεινή. Ποιος είναι ο άνδρας, Κύριε, που έχεις ετοιμάσει για σύζυγό μου, και ο Θεός επενεύει στην καρδιά της Φωτεινής και αμέσως ζωγραφίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο ο Μανούσος. Και τώρα, σε λίγο, θα τους ρωτήσουμε, είσαι βέβαιος Μανούσο ότι τη Φωτεινή ο Θεός τη δίνει για γυναίκα σου? Και χωρίς αμφιβολία, χωρίς δισταγμό, ο Μανούσος θα πει ναι. Και το ίδιο και η Φωτεινή. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την όμορφη στιγμή, δύο άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους να έχουν πάρει τέλεια απόφαση, βεβαιωμένοι από το Θεό. Γιατί ο γάμος ο χριστιανικός δεν είναι μια συνεργασία, ένας συνεταιρισμός, μια συμβίωση. Αυτοί οι δύο σήμερα, τους οποίους θα παντρέψει ο Θεός, θα γίνουν ένα. Δεν θα είναι πλέον δύο,
θα είναι ένα. Στα μάτια του Θεού, στα μάτια των ανθρώπων, στα μάτια της Εκκλησίας θα είναι ένα. Και αυτό το φτιάξε εξ αρχής ο Θεός. Καθώς έπλασε τον Αδάμ, φύτεψε ένα υπέροχο παράδεισο, γιατί ο Θεός τοποθετεί τα δικά του τα παιδιά, τα δημιουργικά του δημιουργήματα, τις δικές του οικογένειες σε τέλειο παράδεισο. Φύτεψε ένα τέλειο παράδεισο και έθεσε εκεί τον Αδάμ. Και έκανε τη φοβερή διαπίστωση ο Θεός. Δεν είναι καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος. Φοβερή διαπίστωση. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Ο Θεός έχει φτιάξει έναν άντρα για μια γυναίκα. Γι' αυτό και σε όλες τις χιλιετηρίδες της ύπαρξης των ανθρώπων υπάρχει συμμετοχή 50-50 άνδρες-γυναίκες. Και αυτό είναι μεγάλο θαύμα. Ό,τι και να συμβεί, πόλεμοι, αρρώστιες, ό,τι και να συμβεί, αυτή η ισότητα δεν χαλάει. Έναν άντρα για μια γυναίκα. Το πρόβλημα είναι ποιος διαλέγει τη γυναίκα του, πώς διαλέγει τον άντρα της γυναίκα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι το συμφέρον. Ο άλλος τρόπος είναι ο έρωτας. Ο άλλος τρόπος είναι η ομορφιά. Ο άλλος τρόπος είναι... χιλιάδες τρόποι υπάρχουν για να διαλέξει κάποιος. Υπάρχει και ένας μοναδικός τρόπος που θέλει ο Θεός. Να μου φανερώσει ο Θεός ποια είναι η γυναίκα μου και να μου φανερώσει ο Θεός ποιος είναι ο άντρας μου. Και αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Και αυτή η οικογένεια είναι τέλεια, αδερφοί. Γιατί? Γιατί την ευλογεί ο Θεός. Τι σημαίνει την ευλογεί ο Θεός? Δεν είναι αστείο πράγμα να σε ευλογεί ο Θεός. Τι λέει ο Θεός? Ό,τι αν κάνεις, εγώ θα το ευωδώνω. Μία μορφή ευλογίας. Τι άλλο είναι η ευλογία του Θεού? Να ευλογήσει τον καρπό της κοιλίας σου. Ευλογημένα παιδιά, άγια παιδιά. Τι είναι η ευλογία? Να το πω με μία λέξη που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Μία ευτυχισμένη οικογένεια. Και αυτή η ευτυχισμένη οικογένεια πού στηρίζεται και πώς δημιουργείται? Μία είναι η αιτία, η αγάπη. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Μανούσος να αγαπάει τη Φωτεινή καθώς περνάνε τα χρόνια πολύ και όλο περισσότερο? Είναι δυνατόν τώρα η Φωτεινή να αγαπάει το Μανούσο τώρα πολύ και όσο περνάει καιρός περισσότερο? Ανθρωπός είναι αδύνατο. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια, γι' αυτό υπάρχουν τσακωμοί, γι' αυτό υπάρχουν οι χωρισμένοι μέσα στο σπίτι, εσωτερικό διαζύγιο, εξωτερικό διαζύγιο, απιστίες, γι' αυτό υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει η αγάπη. Υπάρχει ο έρωτας που δεν είναι αγάπη, διαλύεται και διαλύεται και η οικογένεια. Όμως ποιο είναι το μυστικό της ευλογημένης οικογένειας? Πολλά θα μπορούσα να πω για την ευλογημένη οικογένεια, αλλά ποιο είναι το μυστικό? Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά του Μανούσου για την Φωτεινή από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Και η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά της Φωτεινής από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά ο Θεός κάνει τα πάντα, αλλά θέλει και από εμάς να κάνουμε. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω, αδέλφια μου, είναι ότι εάν λείψει αυτή η αγάπη του Θεού να εκχέεται στην καρδιά σου για τη Φωτεινή, τελειώσατε. Και θα δούμε τι σημαίνει τελειώσατε. Και αν εκλείψει αυτή η αγάπη του Θεού να εκχέεται στην καρδιά σου Φωτεινή για το Μανούσο, τελειώσατε. Έστω και σένανε. Ναι. Άρα λοιπόν το μεγάλο μυστικό είναι πραγματικά ο Θεός να σας ευλογεί σήμερα και να συνεχίζει να σας ευλογεί πάντοτε. Αμήν. Μέχρι το τέλος της ζωής σας. Αμήν. Όμως, ο Θεός, ο Λόγος του Θεού σας σήμερα πληροφορεί ότι όποιος πλησιάζει το Θεό
πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Άρα λοιπόν ο Θεός θα σου ανταποδίδει την εξήτησή σου με τον τρόπο της ευλογίας Του. Ο Θεός θα σε ευλογεί όταν Τον εξητάς. Τι σημαίνει εξητώ το Θεό? Ένα είναι η απάντηση, μία είναι η απάντηση. Ελπίζω στο Θεό. Εάν η ελπίδα σου, και αυτό είναι το μήνυμα για σας, εάν η ελπίδα σου, Μανούσο, και η ελπίδα σου φωτεινή για όλα τα ζητήματα της ζωής σου, της ζωής σας, είναι ο Χριστός, τότε ο Θεός λέει, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Τι κάνει δηλαδή ο Θεός τώρα? Βγάζει την οποιαδήποτε ελπίδα της ευλογίας σου από τη φωτεινή. Τι κάνει ο Θεός φωτεινή? Αφαιρεί την οποιαδήποτε ελπίδα της ευλογίας σου και της ευτυχισμένης ζωής σου από το μανούσο. Και τι κάνει και από τους δυο σας? Σας λέει ένα μεγάλο μυστικό. Ότι ευλογημένος είναι ο άνθρωπος, ο ένας και ο άλλος, ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Και θα μοιάζει σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα έρχεται ανομβρία, θα έρχεται κακό, δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα. Γιατί θα παίρνετε όλα όσα χρειάζεστε από τα ύδατα τα ζώντα, που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα βρίσκεται το Χριστό. Ό,τι αν πράτετε, ο Θεός θα το ευωδώνει. Και ό,τι θέλετε, θα το ζητάτε από το Θεό και ο Θεός θα σας το δίνει. Σκέψου λοιπόν, Μανούσο, μία οικογενειακή ζωή. Όπου αυτή την κοπέλα δεν στη δίνει ο Θεός για να σε κάνει ευτυχισμένο, στη δίνει για να την κάνεις ευτυχισμένη. Και αυτό τον άντρα, φωτεινούλα μου, δεν στον δίνει ο Θεός για να σε κάνει εσένα ευτυχισμένη, στον δίνει ο Θεός για να τον κάνεις ευτυχισμένο. Και πώς θα τον κάνεις ευτυχισμένο, πώς θα την κάνεις ευτυχισμένη, όταν η ελπίδα σου είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός είναι αυτός που θα σε διδάσκει, γιατί είναι ο δασκαλός σου. Ο Χριστός θα είναι αυτός που θα σε καθοδηγεί, γιατί είναι ο καθηγητής σου. Ο Χριστός είναι αυτός που θα σε σώζει, γιατί είναι ο σωτήρας σου. Ο Χριστός είναι αυτός που θα συνομιλεί γλυκά μαζί σου, θα σε συμβουλεύει, γιατί είναι ο φίλος σου. Αμήν. Ο καλύτερός σου φίλος ποιος είναι? Ο Χριστός. Ο καλύτερός σου φίλος ποιος είναι? Ο Χριστός. Ο καλύτερος σου φίλος επί της γης ποιος είναι? Ο Μανούσος. Ο καλύτερος σου φίλος επί της γης ποιος είναι? Μανούσο, η Φωτεινή. Και εσείς οι τρεις, τώρα δεν είσαστε δύο, από σήμερα και αυτά θα είσαστε τρεις, αλλά ο τρίτος θα είναι ο Χριστός πάντοτε ανάμεσά σας. Δεν θα σκέφτεσαι τη Φωτεινή και αυτό είναι, θα σκέφτεσαι το Χριστό και τη Φωτεινή και αυτό θα είναι. Δεν θα σκέφτεσαι το Μανούσο και αυτό είναι, θα σκέφτεσαι το Χριστό και το Μανούσο και αυτό είναι. Εάν λοιπόν ζείτε και πάρετε, και θα την πάρετε σήμερα αυτή την απόφαση, η ελπίδα σας να είναι ο Χριστός, τότε σου λέει ο Χριστός τον οποίον ελπίζεις και στον οποίον πρέπει να ελπίζεις. Μανούσο, τη Φωτεινή πρέπει να την αγαπάς εσύ όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, που παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, για να την καταστήσει ένδοξη, αγία, τέλεια, μία έχουσα κοιλίδα, ή ρητίδα, ή τον τιούτον, και η Εκκλησία να είναι η δόξα του Χριστού. Η Φωτεινή είναι η δόξα η δική σου. Έτσι θα αγαπάς τη Φωτεινή. Μπορείς, δεν μπορείς ό,τι και να μου πεις. Μπορείς όμως να το ζητήσεις από τον Χριστό να γεμίσει την καρδιά σου με αυτή την αγάπη. Μπορείς αυτό να το κάνεις? Το μπορείς. Μπορείς να πεις, Κύριε, κάνε με να την αγαπάω έτσι. Όχι τώρα, μέχρι τα γεράματα. Τώρα, τι λέει ο Χριστός σε σένα? Ο Χριστός είναι η ελπίδα σου, είναι?
Ελπίζεις σε Αυτόν για την ευλογία του σπιτιού σου, των παιδιών σου, τη ζωή σου. Μόνο σε Αυτόν. Αυτός τι σου λέει. Φωτεινή, θα αγαπάς το Μανούσο και θα υποτάσσεσαι στο Μανούσο όπως η Εκκλησία αγαπάει τον Χριστό και υποτάσσεται τον Χριστό και υπακούει τον Χριστό. Αυτή η υπακοή δεν είναι υπακοή δουλείας, προσβολής, είναι υπακοή αγάπης. Όταν αγαπάς κάποιον δεν του χαλάς χατήρι, τι κάνεις δηλαδή, τον υπακούς. Εγώ στα παιδιά μου έλεγα δεν σας χαλάω χατήρι και στη γυναίκα μου το λέω δεν σου χαλάω χατήρι. Θα μου πεις τα καταφέρνω, όχι πάντα, αλλά προσπαθώ. Αλλά αυτή είναι η επιθυμία μου. Ο Χριστός όμως πάντα μπορεί να το κάνει. Εσύ λοιπόν θα τον αγαπάς όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Και τι θα συμβεί? Θα συμβεί αυτό το μεγάλο θαύμα του γάμου. Όσο πιο πολύ την αγαπάς τη Φωτεινή όπως ο Χριστός την Εκκλησία, τόσο πιο πολύ η Φωτεινή θα σε αγαπάει, θα υποτάσσεται, θα υπακούει σε σένα όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Και όσο πιο πολύ τον αγαπάς, υπακούς και υποτάσσεις αυτόν, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπάει ο Μανούσος. Και κάθε μέρα τι θα γίνεται, η αγάπη σας, όχι δεν θα λιγοστεύει, θα αυξάνει. Γιατί θα την αυξάνει ο Θεός. Και κάθε μέρα θα την αγαπάς και πιο πολύ. Και βλέποντας μία Φωτεινή να θέλει να σε κάνει ευτυχισμένο, θα κάνεις τα πάντα για να την κάνεις ευτυχισμένη. Και βλέποντας έναν άντρα που θέλει να σε κάνει ευτυχισμένη, θα κάνεις τα πάντα για να τον κάνεις ευτυχισμένο. Έλα όμως που δεν μπορείτε, τι θα κάνετε? Θα πάτε σε αυτό που μπορεί. Να κάνει το Μανούσο ευτυχισμένο και να κάνει και εσένα ευτυχισμένο. Κύριε, θα σας πω δε και ένα μυστικό. Ωραίο μυστικό. Θα πηγαίνεις στον Χριστό και θα του λες, Κύριε, κάνε να μ' αγαπάει πιο πολύ η Φωτεινή. Και κάνε να την αγαπάω κι εγώ πιο πολύ τη Φωτεινή. Ξέρεις πόσο χαίρεται ο Χριστός. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Πατέρας του ο Θεός είναι αγάπη. Και μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Όταν λοιπόν πας στο Χριστό και του λες, Κύριε, κάνε με να την αγαπάω και να μ' αγαπάει πιο πολύ. Ξέρεις τι γίνεται στον ουρανό? Χαρά μεγάλη. Ευλόγησε τους κι άλλο. Ευλόγησε τους κι άλλο. Και όταν κι εσύ, χωρίς να του λες τίποτα, στην προσευχή σου, γίνεις και λες, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, κάνε με να τον αγαπάω πιο πολύ, κάν τον να μ' αγαπάει πιο πολύ. Όλο το μυστικό του εισευλογημένης οικογένειας είναι μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη όμως, η αγάπη του Θεού ποια είναι? Να φυλάτε τις εντολές του. Θα αγαπάς το Μανούσο όταν θα φυλάς την εντολή του Χριστού που σου λέει να υποτάσσεται και να υπακούς αυτό, ναι, γιατί είναι η κεφαλή σου. Πότε θα είναι η αγάπη του Θεού πλήρη σε σένα? Όταν φυλάς τις εντολές του. Ποια είναι η εντολή του? Να αγαπάς, να περιθάλπτεις, να φροντίζεις, να προσέχεις με όλους την καρδιά τη Φωτεινή. Και όσο πιο πολύ υποτάσσεσαι στο λόγο του Θεού και εκδηλώνεις την αγάπη σου, τόσο πιο πολύ θα εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού. Άκου το, ακούστε το. Τόσο πιο πολύ θα εκδηλώνεται στη ζωή σας η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και σας ρωτάω, θέλετε τίποτα άλλο? Θέλετε τίποτα άλλο στη ζωή αυτή από το να υπάρχει πάντοτε στη ζωή σας η αγάπη του Θεού Πατρός που καλύπτει πλήθος αμαρτιών, πλήθος προβλημάτων, καλύπτει τα πάντα, η χάρη του Χριστού που θα σας διδάσκει και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου που θα σας ζωοποιεί? Για να δούμε τι είναι αυτά τα τρία που θα υπάρχουν όταν υπάρχει η αγάπη, η υπακοή σας στο Ευαγγέλιο. Ξέρεις τι θα πει να καλύπτει την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τη ζωή σου, τη δουλειά σου, τα πάντα? Η αγάπη του Θεού Πατρός. Η αγάπη του Θεού Πατρός να καλύπτει τα πάντα στη ζωή σου. Ξέρετε τι σημαίνει ευτυχία? Αυτό είναι η αρχή της ευτυχίας. Αλλά έλα όμως που χρειάζεται και η διδασκαλία και ο έλεγχος και η προτροπή και η συμβουλή. Εγώ θα σας συνετίζω, λέει ο Θεός. Εγώ θα σας διδάσκω την οδό την οποία πρέπει να περπατάτε. Εγώ θα σας συμβουλεύω και εγώ θα σας προστατεύω. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Και μετά έρχεται η χάρη του Χριστού. Και τι κάνει η χάρη του Χριστού? Συγχωρεί. Τα διορθώνει όλα, τα καλύπτει όλα. Λέει δεν πειράζει, Μανούσο δεν πειράζει,
σκοτεινή, δεν πειράζει. Είναι καλός αδελφός, είναι καλή αδελφή. Σ' αγαπάει, την αγαπάς και ό,τι και να συμβεί. Έρχεται ο Χριστός και σας ενώνει. Πώς το λέει η Γραφή? Η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς. Ποιος θα συσφίγγει εσάς? Η αγάπη του Χριστού. Σκεφτείτε λοιπόν την αγάπη του Θεού Πατρός, την αγάπη του Χριστού που σας κάνει ένα όλο και περισσότερο, και τέλος την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου που σας δίνει ζωή, σας ζωοποιεί, σας δίνει δύναμη και λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, και δεν θα υπάρχει πια στη ζωή σας αδυναμία, γιατί υπάρχει δύναμη του Θεού διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Σκεφτείτε τα παιδιά που θα κάνετε, πόσο θα καμαρώνει την αγάπη σας, πόσο θα καμαρώνουν τους ευτυχισμένους γονείς. Τι θα λένε? Καλύτερο πατέρα δεν μπορώ να βρω, δεν θα μπορούσα να βρω. Τι θα λένε? Τέτοια μάνα. Και καθώς θα βλέπουν να υπάρχει αυτή η ενότητα και η αγάπη, τα παιδιά σας θα έρχονται σαν το κλωσόπουλα στην αγκαλιά σας. Και θα δημιουργήσετε μια οικογένεια που αποτελείται από ευλογημένους γονείς, από ευλογημένα παιδιά, και αν μάλιστα μάθετε, που πρέπει να το μάθετε, να μελετάτε τη Γραφή κάθε μέρα, από σένα εξαρτάται αυτό, γιατί σε κεφαλή θα παίρνεις την φωτεινή κάθε μέρα, και έτσι θα σας διαβάσουμε λίγο τη Γραφή. Αν μάθετε να μελετάτε τη Γραφή κάθε μέρα, τότε λέει ο Λόγος του Θεού, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και η προκοπή σας θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, θα υπάρχει στη ζωή σας πρόοδος. Εάν μάθετε δε και τα παιδιά σας να μελετάνε τη Γραφή, τότε θα βλέπετε και τα παιδιά σας να προοδεύουν. Και τι θα είσαστε? Μια ευλογημένη οικογένεια που προοδεύει. Προοδεύει στη ζωή, στα πνευματικά, στα γήινα, σε όλα. Και αν μάθετε να προσεύχεστε και μαζί, δηλαδή να έχετε κοινό θυσιαστήριο, πριν, μόλις ξυπνήσετε, σας το εύχομαι, μόλις ξυπνήσετε για να πάτε στη δουλειά σας, όποιος ξυπνάει πρώτος, θα ξυπνάει και ο άλλος, θα γονατίζετε και θα προσεύχεστε και θα αφιερώνετε την ημέρα σας στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού για να σας οικοδομεί. Και όσο πιο πολύ προσεύχεστε, τότε οι προσευχές σας θα είναι πάντοτε προσευχές που ακούονται. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Καταλαβαίνετε τι σας λέει ο Θεός? Θα προσεύχεστε και η προσευχή σας θα ακούγεται και ό,τι ζητάτε θα το κάνει. Γιατί? Γιατί κάνετε αυτό που σας λέει. Όσο πιο πολύ κάνετε αυτό που σας λέει, και δεν σας λέει πολλά πράγματα, να αγαπάς τη γυναίκα σου. Δύσκολο είναι? Με το Θεό εύκολο είναι. Δεν σου λέει να υποκούς τον άντρα σου? Δύσκολο είναι? Με τον Χριστό γίνεται. Όσο πιο πολύ υποτασσόσαστε και υπακούετε στο Λόγο Του, μελετάτε το Λόγο Του και προσεύχεστε, τόσο θα προοδεύετε και θα πατιώνται όλες οι προσευχές σας. Φαντάζεστε μια ζωή? Τι θέλετε αυτή τη ζωή? Αυτή τη ζωή σας χαρίζει σήμερα ο Θεός. Για αυτή τη ζωή ήρθαμε σήμερα εδώ να προσευχηθούμε. Να σας παντρέψει και να σας χαρίσει αυτή την ευλογημένη ζωή. Και να σου πω κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι θεωρία. Και προσωπική εμπειρία έχω, και οικογενειακή εμπειρία έχω, και εκκλησιαστική εμπειρία έχω. Όταν η οικογένεια ζει έτσι, ο Θεός ευαρεστούμενος κάνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ζητάμε, σκεφτόμαστε, νοούμε, κατά τη δύναμη που ενεργεί μέσα σας δια Πνεύματος Αγίου. Κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το αφήσουμε, λέει ο Λόγος του Θεού. Οι άνδρες να συνοικείτε με τις γυναίκες σας, με τις γυναίκες σας κατά γνώση, αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος ως εισκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Ακούγονται οι προσευχές σας, αλλά πρέπει και να μην εμποδίζονται. Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας,
πρέπει να συνοικείς, να συγκατοικείς με τη φωτεινή εσύ κατά γνώση. Δηλαδή να γνωρίζεις τα πάντα. Να είσαι φίλος της και να κερδίσεις τη φιλία της με προσευχή στο Θεό. Καλή φίλη. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ο ένας τον άλλον. Εκεί θα πρέπει να πηγαίνεις στον Χριστό να σου αποκαλύπτει. Να σου αποκαλύπτει γιατί είναι στενοχωρημένη, γιατί είναι χαρούμενη, γιατί έχει αυτό, γιατί έχει εκείνο, γιατί έχει τ' άλλο. Και εσύ με τη βοήθεια του Θεού να τα καλύπτεις. Αλλά και εσύ κατά γνώση. Και εσύ θα προσεύχεσαι. Γιατί μόνο έναν άνθρωπο έχει ο μανούσος να τον βοηθάει και να είναι πιο δυνατός από αυτόν. Αυτή είσαι εσύ. Είσαι σκέφος ασθενέστερος σωματικά, αλλά εσωτερικά, λέει η Γραφή, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δαιμίαν πτώηση. Ποιος θα τον στηρίζει στις δυσκολίες της δουλειάς του, της ζωής του? Εσύ. Με τα λόγια σου, με τη γλυκύτητά σου, με την αγάπη σου, με τα χάδια σου. Και όταν μιλάω για όλα αυτά, δεν μιλάω ερωτικά ή συζυγικά, θα πω και για αυτά. Αλλά είναι η αγάπη. Θα βρίσκει παρηγοριά, θα τον παρηγορείς, θα τον ενισχύεις και θα τον στηρίζεις. Με το Λόγο του Θεού, με την προσευχή σου, τα ξαναλέω να τα θυμάσαι. Θα τον παρηγορείς, θα τον ενισχύεις όταν χάνει τη δύναμή του και θα τον στηρίζεις όταν δεν στηρίζεται καλά. Και εσύ, Μανούσο, θα την παρηγορείς, θα την στηρίζεις και θα την ενισχύεις. Να συνοικείται κατά γνώση. Δεν μπορεί να είναι στενοχωρημένη και να μην ξέρεις το γιατί. Δεν είναι δυνατό να είναι προβληματισμένος και να μην ξέρεις το γιατί. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρεις το γιατί. Ή ο Θεός θα στο φανερώνει ή ο φίλος σου θα στο λέει. Γιατί πρέπει να προσεύχεστε μαζί. Πρέπει να τον ενισχύεις, να τον στηρίζεις, να τον παρηγορήσεις. Είναι δύσκολη και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όχι στην Ελλάδα, παντού, γιατί είναι καιροί κακοί. Τις έσχατες ημέρες θέλουν συνερθεί καιροί κακοί. Ποιος θα είναι αυτός που θα μπορεί, Μανούσο, να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει και να σε στηρίξει? Μόνο η φωτεινή. Εγώ, μπαμπάς, μαμά, τελειώσανε αυτοί. Μόνο η φωτεινή. Ποιος είναι αυτός φωτεινή που θα μπορεί να σε παρηγορεί στη ζωή σου, να σε ενισχύει και να σε στηρίζει? Ένας, ο Μανούσος. Πότε? Όταν ξέρει τα πάντα και όταν ξέρεις τα πάντα. Και αυτά ακόμη που δεν σου λέει, γιατί πιθανόν να συστέλλεται, πιθανόν να ντρέπεται, δεν θέλει να σε φορτώνει, θα στα λέει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός θέλει να τον στηρίζεις. Ο Χριστός θέλει να τη στηρίζεις, να την ενισχύεις και να την παρηγορείς. Αλλά, λέει και κάτι άλλο σε σένα, φωτεινούλα μου, ο στολισμός σου. Τι σημαίνει στολισμός? Η Εκκλησία τι είναι? Νύμφη και κοσμημένη. Ο στολισμός σου για να του αρέσεις, και για να του αρέσεις δεν είναι να είσαι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Για να του αρέσεις πρέπει ο Θεός να του βάζει αγάπη και αυτή την ομορφιά σου στην καρδιά του. Για να το κάνει αυτό ο Θεός, ο στολισμός σου πρέπει να είναι όχι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων, της ενδύσεως των ηματίων, τα κοντά, τα προκλητικά, τα βαμμένα, τα... Δεν είναι αυτός ο στολισμός. Αυτός ο στολισμός δεν έχει καμία επίδραση στην ψυχή του άντρα. Έχει επίδραση στα μάτια. Έχει επίδραση άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να επιδράει η παρουσία σου στην ψυχή του. Έτσι δεν θέλεις? Ο στολισμός σου λοιπόν πρέπει να είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς σου, που θα είναι και κοσμημένος, πρόσεξε τώρα όμως, με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολυτέλεια, απολύτως τέλειο. Ποιος είναι ο στολισμός σου? Το πράο και ησύχιο πνεύμα. Ξέρεις τι θα πει να έρχεται σπίτι από τη δουλειά του, και το ίδιο σημαίνει και σε σένα, κουρασμένος, και να λέει πω, πω,
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να έχει γυναίκα γκρινιάρα, ζηλιάρα, τσιγκούνα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να λες τώρα θα πάω και τι θα μου πει, τι θα μου κάνει, τι θα λέει. Τι ωραία που είναι να λέει πάω σπίτι και η γυναίκα μου με περιμένει. Και να βιάζεται να έρθει σπίτι. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Ξέρεις τι θα πει Φωτεινούλα να έχει άντρα γκρινιάρι, ζηλιάρι, τσιγκούνι, τεμπέλι. Φοβερό πράγμα. Και τι ωραίο που είναι να πηγαίνεις σπίτι και να λες έχω έναν άντρα τέλειο. Πράω και ησύχιο πνεύμα. Υπάρχει τσακωμός. Δεν υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει ομοφωνία. Μα δεν θα διαφέρετε ποτέ στη γνώμη σας. Θα διαφέρετε. Και τι θα κάνετε. Ζητάτε από το Θεό να σας πει τη γνώμη του. Η δική σου γνώμη είναι σωστή. Ποιος το είπε αυτό. Η δική σου γνώμη είναι σωστή. Ποιος το είπε αυτό. Ποια γνώμη είναι σωστή. Του Χριστού. Και θα σας τη φανερώνει. Θα έρχεται λοιπόν και θα σου λέει Φωτεινούλα μου. Ο Μανούσος έχει δίκιο. Θα έρχεται ο Μανούσος μου και θα σου λέει τη Φωτεινή έχει δίκιο. Και θα λες δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ή κανένας σας δεν έχει δίκιο. Έλα να σας πω εγώ ποιο είναι το σωστό. Καταλαβαίνετε τότε ότι θα υπάρχει μια ζωή χωρίς λάθη. Δεν κάνετε λάθη. Ούτε λάθος στην οικογένειά σου, ούτε λάθος στα παιδιά σου, ούτε λάθος στη ζωή σου. Γιατί το λάθος πότε το κάνουμε. Όταν κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Τριαδικός ο άνθρωπος είπαμε. Όταν κάνουμε ό,τι μας αρέσει, η επιθυμία της σαρκός. Όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε, η επιθυμία της καρδιάς. Και όταν κάνουμε ό,τι νομίζουμε, η αλαζονία του βίου. Και ο Χριστός ξέρει τι λέει. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Και ο Δήμου δεν είναι ο Δής σας. Δηλαδή αυτό που θέλω εγώ δεν είναι αυτό που θέλετε εσείς. Και αυτό που έχω αποφασίσει εγώ για εσάς δεν είναι αυτό που αποφασίζετε εσείς. Γι' αυτό για ησυχάστε. Για περιμένετε να δείτε εγώ τι κάνω, τι θα κάνω. Μην βιάζεστε. Μην τρέχετε. Αλλά περιμένετε να δείτε τι θα κάνω εγώ στη ζωή σας και τι θα κάνει ο Θεός. Μεγαλεία θα κάνει. Γιατί, γιατί σας αγαπάει. Γιατί, γιατί τον αγαπάτε. Γιατί, γιατί τον αγαπάς. Γιατί, γιατί τον αγαπάς. Μια οικογένεια σε απόλυτη ευλογία. Θέλετε αυτή τη ζωή. Εμείς θα προσευχηθούμε για αυτή τη ζωή. Και να σας πω κάτι, σας τη χαρίζει ο Θεός σήμερα. Κατά χάρη γίνονται όλα στη ζωή μας. Σήμερα σας τα χαρίζει ο Θεός. Αμήν. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πούμε, που είναι μεγάλο μυστικό. Και δεν το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά εσείς και εμείς όλοι μας θέλουμε να το μάθουμε. Τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιο. Ποιο? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η οποία είναι εντολή πρώτη με υπόσχεση. Το αποτέλεσμα θα γίνεται σε σένα καλό, θα γίνεται και σε σένα καλό και θα είστε μακροχρόνιοι, αιώνια ζωή. Αδερφέ Μανούσο, μέχρι τώρα είχες δύο γονείς καλούς, ο ένας καλύτερος από τον άλλο, τώρα έχεις τέσσερις. Φωτεινούλα μου, μέχρι τώρα είχες δύο γονείς, τώρα θα έχεις τέσσερις. Θα τους αγαπάς, αλλά δεν είναι αυτό το μυστικό. Θα τους τιμάς. Δεν μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια. Τώρα θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα. Τώρα δημιουργείται μια καινούργια οικογένεια. Δεν θα δίνεις δικαίωμα σε κανένα να μπει στην οικογένειά σου. Σε κανένα, ναι. Ούτε σε συγγενή, ούτε σε φίλο, ούτε σε πρεσβύτερο, ούτε σε ποιμένα. Γιατί κεφαλή της είσαι εσύ. Και κεφαλή δική σου είναι ο Χριστός. Και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Σε κανένα, ναι. Αλλά τους γονείς σας θα τους τιμάτε. Θα τους φροντίζετε. Θα τους αγαπάτε και θα το καταλαβαίνουν. Τις ανάγκες τους θα του τις καλύπτετε όσο μπορείτε. Θα προσεύχεστε για αυτούς. Να πάτε όλοι μαζί στον ουρανό. Αμήν. Και ένα τελευταίο, αλλά όχι το ελάχιστο. Το σώμα σου δεν σου ανήκει από εδώ και στο εξής, Μανώ. Σου ανήκει στη Φωτεινούλα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και το σώμα σου, Φωτεινούλα μου, δεν σου ανήκει. Ανήκει στο Μανώ σου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μία από τις ωραίες ευλογίες που κάνει ο Θεός στη ζωή
των παιδιών που τους παντρεύει είναι οι συζυγικές σχέσεις. Ευλογημένες, άγιες, ιδιαίτερες, καθαρές. Ένας σοβαρότατος λόγος ευτυχίας μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσα να λέω μέχρι το βράδυ, αλλά ούτε εσείς έχετε όρεξη να ακούτε. Τελειώνοντας όμως θέλω να πω το εξής. Σήμερα κάποια στιγμή θα μείνετε μόνοι σας. Δεν υπάρχει κανείς μες στο σπίτι. Εκεί που θα πάτε. Μην κάνετε τίποτα πριν γονατίσετε να προσευχηθείτε. Πάρτε το μαντιλάκι σου φωτεινού λαού. Και κάντε την πρώτη προσευχή του εγκάμου βίου σας. Προσευχή σου, αδελφέ Μανούσο, να σε αγαπάει σε όλη της τη ζωή. Να την αγαπάς σε όλη σου τη ζωή. Προσευχή σου, φωτεινούλα μου, να τον αγαπάς σε όλη σου τη ζωή. Να σε αγαπάει σε όλη σου τη ζωή. Προσευχηθείτε ο Θεός να είναι μαζί σας. Να αναλάβει τη ζωή σας και να ευλογήσει τη ζωή σας πολύ περισσότερο από ό,τι είπαμε και ακούσατε μέχρι σήμερα. Μπορεί. Αν μπορεί, λέει. Αμήν. Και εδώ θα σηκωθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αδελφές, φίλοι και φίλες, να προσευχηθούμε. Για τα αδέλφια μας, αλλά για έλατε πιο κοντά μου, για κοιτάξτε προς τα δω. Έτσι πάντα να ταπεινώνεις. Και έτσι πάντα να την παρακαμπάς. Κύριε μου, σε παρακαλώ, λέει σε μας. Αγαπητέ αδερφέ Μανούσο, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή μας τη Φωτεινή για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμένη. Αυτή η ομολογία σου γίνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων μία φορά για όλους στη ζωή. Δεν υπάρχει άλλος γάμος. Αυτά που κάνουν οι άνθρωποι δεύτερος και τρίτος και τέταρτος γάμος είναι παραβάσεις που οδηγούν στην κόλαση και στη δυστυχία. Μία φορά παντρεύεσαι και αυτή είναι τώρα. Αλλά είσαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή την κοπέλα στη δίνει ο Θεός για παντοτινή γυναίκα σου εδώ στη γη. Αμήν. Υπόσχεσαι λοιπόν, αφού είσαι βέβαιος ότι θα αγαπάς τη Φωτεινή όπως το δικό σου σώμα, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις σε αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της με φρόνηση, αποδίδοντας τιμή σε αυτόν ή σε αυτήν ως εισκεύος ασθενέστερο και συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής σου δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αγαπητή αδελφή Φωτεινή, είσαι απολύτως βέβαια ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας σου δίνει τον αδελφό μας τον Μανούσο για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία του ως νύμφη και κοσμένη. Είσαι απολύτως βέβαια. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς και θα σέβεσαι αυτόν πάντοτε καθώς πρέπει εν Κυρίω. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις αυτόν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς κατά γνώση μαζί του με φρόνηση και θα υποτάσσεσαι σε αυτόν καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά το Λόγο του Κυρίου. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο ο θάνατος, όπως ο Λόγος του Θεού λέγει, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος σας μη χωρίζει. Μετά την ομολογία σας αυτή, και εγώ Γιώργος Κοροβέσης, ως νόμιμος λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύσω εις συνζύγους και εκείνος το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν.
Ελπίζω να μην έκανα λάθος. Μάλλον να κάνω. Αν δεν νόμισες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσευχόμαστε όλοι μαζί. Πατέρα μας αγαπημένες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αδελφό μας τον Μανούσο, για την αδελφή μας τη Φωτεινή, που αυτή την ώρα εσύ Δέσποτα αγαθέ τους παντρεύεις, τους ενώνεις και τους κάνεις ένα. Σε παρακαλούμε Δέσποτα αγαθέ, κατά πάντα να τους κάνεις ένα, ευλογημένους, άγιους, καθαρούς, ενωμένους, να αγαπάει ο αδελφός μας ο Μανούσος καθώς ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία, να αγαπάει και να υποτάσσεται στο Μανούσο η αδελφή μας η Φωτεινή, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, και να τους έχεις πάντοτε, Κύριε Θεέ μου, κάτω από την παρουσία Σου, κάτω από την ευλογία Σου, κάτω από την αγάπη Σου, κάτω από τη δόξα Σου. Να ευλογήσεις τον καρπό της κοιλίας της αδελφής μας της Φωτεινής. Να ευλογήσεις και να τους χαρίσεις παιδιά, ευλογημένα Άγια, πολλά, στο όνομα του Χριστού. Και να είναι χαρούμενα πάντοτε, να ευλογήσεις τη ζωή τους. Αλλά ιδιαιτέρως σε παρακαλώ, να τους φυλάς πάντοτε από κάθε κακό, από κακούς, πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους, από δυστυχήματα, από ατυχήματα, από θλίψεις, από τα ασθένειες, από αρρώστιες, από τον διάβολο και σατανά, από όλα να τους φυλάς. Και πάντοτε Δέσποτα αγαθέ, σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, εσύ να προπορεύεσαι στη ζωή τους. Ιδιαιτέρως όμως προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μου, χάρισέ τους τη Βασιλεία των Ουρανών. Αξίωσέ τους να λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σύ, Κύριε Θεέ μου, να τους έχεις πάντοτε έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ακόμη σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, εσύ να τους χρησιμοποιήσεις το έργο Σου. Να γίνουν υπηρέτες Σου, Χριστέ μου, να γίνουν υπηρέτες της Εκκλησίας Σου, Βασιλιά μου, να είναι άνθρωποι που σε αγαπάνε, σε υπηρετούνε και σε δοξάζουνε. Και εμείς την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού αφιερώνουμε τον αδελφό μας τον Μανούσο και την αδελφούλα μας τη Φωτεινή, σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ κατά το Λόγο Σου και επί των όρκων Σου, ευλογών κατά πάντα να τους ευλογείς, πληθύνων πάντοτε να τους πληθύνεις, εις δόξαν και έπαινων του ονόματός Σου του Αγίου, στο όνομα του Χριστού τα ζητούμε όλα αυτά. Αμήν. Καθίστε αγαπημένα μου αδέλφια, καθίστε. Τώρα θα έρθουν, καθώς ήθιστε, να σας μοιράσουμε μπουμπουνιέρες, αλλά να ψάλουμε και έναν ύμνο. Χαρούμενοι είμαστε για τα αδέλφια μας. Να ψάλουμε τον ύμνο όλοι μαζί, αν μπορείτε, τον ύμνο 543. Ύμνος 543. Ο Δημιούργε των πάντων αγαθό συγχωρήγε ποιητή των πρωτοπλάστων ζούμε θέση Λουσία τους νυμφίους και για πάντα σοι που θέσπισε το γάμο στην ευχή. Ευλόγησες με το θαύμα της Χάνα στη Θεέ τις ευχές τους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε, συ και τέλος.
Πατέρα, με το πνεύμα σου έλθε και τους νέων ύφους τούτους συ ευλόγησε Θεέ, συ Θεοδόρησε. Και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε, τους αγάπη και ειρήνη για και με στη καθυσελίδα λύνη όσο ζουνε επί γης Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νηπίους τους ένωσε, δώσε δούλη του Χριστού δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τους νηπίους. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάει πάντοτε. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας ελεεί πάντοτε. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επάνω σας και να σας δίνει την ειρήνη του πάντοτε. Εδώ αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε το Θεό που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που συμπεριστήκατε τη χαρά των παιδιών μας. Και να σας θυμίσω ότι είμαστε καλεσμένοι και σε έναν άλλο γάμο που καλό θα ήταν να είμαστε όλοι. Στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Με το καλό να συναντηθούμε εκεί. Τώρα οι νεόνυφοι θα σταθούν εδώ μπροστά μαζί με τους συγγενείς τους. Εμείς θα περνάμε από αυτό το διάδρομο, θα συγχαιρόμεθα και θα φεύγουμε από αυτό το διάδρομο ώστε όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να σας ευλογεί. Μετά θα πάμε στο κατόι όλοι μαζί να κόψουμε τούρτα και να συνευρεθούμε και να συνεφρανθούμε όλοι μαζί μετά στο κατόι.